Είμαστε στα πιο έτσι, ευχάριστα, αν θέλετε, κύριε Λεωνίδου. Βεβαίως. Ξεφιασάρικα, θα έλεγα. Λοιπόν, είναι, για, καταρχήν να πω ότι είναι η τελευταία φορά νομίζω που ασχολούμαι με το θέμα αυτό, διότι δεν αξίζει να ασχοληθεί περισσότερο. Δεν αξίζει κιόλας να δώσουμε αυτό που επιζητά ο άλλος, που είναι η προβολή μέσω αυτών των θεμάτων. Και νομίζω ο κόσμος έχει πολύ πιο σοβαρά προβλήματα από τον ασχολούμαστε. Ας γράφουν στις ιστοσελίδες ό,τι θέλουν και ας βρίζουν και ας κάνουν. Αναφέρομαι στην αναφορά του κύριου Αρτέμιο Σόρα, αυτού του μεγάλου Έλληνα, ο οποίος έχει 650 δις κατατεθειμένα για την Κύπρο και την Ελλάδα, αλλά η Κύπρος και η Ελλάδα δεν τα δέχονται τα λεφτά αυτού του ανθρώπου για να σωθούν. Λοιπόν, δεν εξετάζω καθόλου αν είναι αλήθεια ψέματα, το έχω πει από την αρχή, αυτό ουδόλως με ενδιαφέρει. Απλώς, πριν να, αν θέλετε, μια φιλική προειδοποίηση, οι απειλές δεν με φοβίζουν, δηλαδή όσο και να με απειλείτε εμένα, δεν πετυχαίνει κάτι, ουδόλως με ενδιαφέρει και ουδόλως με απασχολεί το να με απειλείτε. Μην τολμήσετε ξανά να απειλήσετε την οικογένειά μου, διότι δεν θα το ανεχτώ αυτό το πράγμα. Και αν υπάρχει κάποιος, επαναλαμβάνω, με μεγάλα κότσια που θέλει να έρθει εδώ στο Μέγα, είτε να με κρεμάσει, είτε να με εκτελέσει όπως λέει εδώ, είτε η ώρα μου πλησιάζει διότι είμαι μίασμα και εμένα και των ιδιοκτητών του σταθμού και όλων όσων ασχολούνται με το έχεις μέσον, τότε επαναλαμβάνω, η πόρτα είναι ανοιχτή και κοπιάστε. Δεν πρόκειται να ασχοληθώ με το θέμα του κ. Αρτέμιου Σόρα. Θα το κάνει η δικαιοσύνη αν και εφόσον επανέλθει με όσα ευριστικά αναφέρει. Και ελπίζω για και μένα. Ο ίδιος να μην δώσει λοιπόν, συνέχεια σε αυτό. Απλώς μου κάνει εντύπωση ένας άνθρωπος ο οποίος είναι αυτής της οικονομικής επιφάνειας, θέλει να σώσει δύο ολόκληρες χώρες, καταφεύγει. Καταφεύγει, ας πούμε, με τόσο υβριστικά μηνύματα και απειλές εναντίον ενός δημοσιογράφου που τόλμησε να πει του κύριου Σόρα ότι αν θέλεις και έχεις λεφτά να δώσεις του κόσμου. Και δεν έβρισες κανέναν, τι είπες, μία πρόταση έκανες. Λοιπόν, και αν κύριε Σόρα, εμένα με χαρακτηρίζεις αμόρφωτο, ψεύτη και φτωχό που δεν έχω ούτε 1000 ευρώ να δώσω, εγώ τουλάχιστον είμαι τίμιος και δεν κοροϊδεύω κανέναν. Ούτε εξαπατώ κανέναν, ούτε προσπαθώ να κοροϊδέψω ολόκληρο λαό προς ιδίων όφελος και το λέω έτσι πολύ, πολύ φιλικά. Επειδή είμαι και από τη Λεμεσό και είμαι και Κύπριος και δεν είμαι κανένα λαμόγιο που ανέχεται αυτά τα πράγματα, μην ξανατολμήσεις να ασχοληθείς είτε μαζί μου είτε με την οικογένειά μου. Η οικογένεια μου έχει αποδείξει και στην ΕΟΚΑ και το 1974 αν είναι πατριώτες, και πατριωτισμός δεν είναι να λες μπαρούφες του κόσμου, είναι να κάνεις πράγματα. Λοιπόν, μην ξανασχοληθείς μαζί μου, διότι θα σε ασχοληθεί η δικαιοσύνη. Αρκετά ασχοληθήκαμε με τον κύριο Σόρα, αυτό επιζητεί τη δημοσιότητα, ας την έχει με άλλους τρόπους, όχι από την εκπομπή έχεις μέσον. Λοιπόν, πάμε στα σοβαρά τώρα προβλήματα του κόσμου.